ήταν μια σπουδαία, σημαντική και μεγάλη νίκη, θα τη θεωρήσω σήμερα. Έχει διπλή σημασία αυτή η νίκη. Είναι πρωτίστως νίκη γοήτρου και ψυχολογίας απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που είχαμε να το κερδίσουμε εδώ πέρα στο Ρέντι 4 χρόνια. Και δευτερευόντως μια νίκη βαθμολογικού ενδιαφέροντος. Δείξαμε ψυχή, μπορέσαμε και γυρίσαμε το 2-1 που χάσαμε και το κάναμε. Και μάλιστα το άσχημα που χάσαμε, το κάναμε το τρίτο σετ, χάσαμε πάρα πολύ άσχημα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε, δείξαμε το πάθος και την αποκλειστικότητα που έπρεπε. Πήραμε το τέταρτο σετ και σχετικά εύκολα πήραμε το τέταρτο σετ. Μπράβο στα κορίτσια, πραγματικά είναι μεγάλη νίκη. Μπράβο του, συγχαρητήρια πολλά. Τώρα μετά από αυτή την νίκη μπορούμε να έχουμε ελπίδες για ακόμα και για τίτλο. Είναι νωρίς βέβαια. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Από την αρχή έχω τονίσει ότι η ΑΕΚ είναι το αδερφολογικό του φαβορί. Δεν πάβει όμως ότι πρέπει να το δείξει αυτό το πράγμα μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι εμείς θα παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Έχουν μείνει 9 ντέρμπι μέχρι το τέλος, 9 τελική μέχρι το τέλος. Και αυτό που θα κάνουμε στο τέλος θα κάνουμε πρόσθεση και να δούμε το πράγμα. Όλος προπονητής που νικάει την Βαζέλα είναι. Και λέει για τον κόσμο που σήμερα, ειδικά σε κάποια κρίσιμα σημεία. Στήριξε την ομάδα, την πήρε πάνω μου. Πραγματικά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Το υποσχόμαστε ότι θα προσφέρουμε χαρές. Είναι ο 7ος παίκτης της ομάδας μας. Τον θέλουμε κοντά μας και ειδικά τα νέα κορίτσια τα οποία πλαισιώνουν την ομάδα. Αυτή η νίκη αφιερώνεται και στη διοίκηση του Ερασιτέχνη, η οποία έχει μείνει κοντά στο τμήμα. Η οποία έχει σταθεί πάρα πολύ κοντά μας, μας έχει στηρίξει, έχει στηρίξει την ομάδα, έχει πιστέψει σε αυτή την ομάδα και πραγματικά θα ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που μας παρέχει.